Σε τραγική κατάσταση βρίσκεται στην Πάτρα η ανακύκλωση με τη Δημοτική Αρχή να καλεί το Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αχαΐας να αναλάβει τη διαχείριση των μπλε κάδων στην πόλη, αντικαθιστώντας την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας την Δευτέρα, όπου ο Κώστας Πελετίδης δήλωσε ότι η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης αδυνατεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και τόνισε την ανάγκη κυβερνητικής παρέμβασης για να λυθεί το ζήτημα. Η ανακύκλωση βρίσκεται σε μια τραγική κατάσταση. Επειδή δεν πρέπει να διαλυθεί μια προσπάθεια χρόνων και να φύγουν τα εμπόδια, πήραμε απόφαση να κρατηθεί η λειτουργία της ανακύκλωσης και το επόμενο εξάμηνο, να κινήσουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΚΕΔΕ από μόνη μας σαν Δημοτική Αρχή, ώστε η παραγωγή των συσκευασιών που έχουν κάνει την εταιρεία ανακύκλωσης να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Προσωρινά, η Δημοτική Αρχή βρήκε μια συμβιβαστική λύση για τη λειτουργία της ανακύκλωσης μέχρι το τέλος του έτους. Στις 3 Ιουλίου το θέμα θα συζητηθεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, όπου είναι πιθανό να πάρθουν αποφάσεις για το μέλλον της ανακύκλωσης στη χώρα. Εν αναμονή των αποφάσεων, η Δημοτική Αρχή πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ασκήσει πίεση στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αχαΐας για τη χρήση του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών στην Ξερόλακα και τη συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του BEST ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, ο οποίος δήλωσε ότι η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει σε κινητοποίησεις αν χρειαστεί, ώστε να βρεθεί μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα. Παράλληλα και η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της μαζί με τον ΕΟΑΝ να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να λειτουργήσει η ανακύκλωση όπως ορίζει η νομοθεσία. Αλλιώς, επειδή μπροστά μας θα έχουμε αδιέξοδα, εμείς θα μπούμε μπροστά και θα πάρουμε όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες κινητοποιήσεων για να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα.